πρώην πρόεδρο τη ΕΠΣ Κυκλάδων, που θα έλεγα είναι σαν να μην έχετε φύγει μέρα. Σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης είστε παρόντας και το ζείτε πραγματικά πάρα πολύ έντονα όλο αυτό. Βέβαια. Το ότι με κάνανε επίτιμο δεν ήταν για να με πετάξουν. Και αν το θέλανε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Οπότε είμαι δίπλα. Και σε ό,τι χρειαστεί και ο πρόεδρος και η Ένωση, εγώ συνδράμω. Όπως και τώρα είμαι μαζί του, ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε και την κλήρωση και τη Μήλο και τον Παμιλιακό και τον Μιχάλη τον Βαβακάρη, τον Στέλιο και τα άλλα τα παιδιά, με τα οποία έχω, όπως το ξέρεις εσύ, ότι έχω μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί μαζί προσπαθήσαμε. Και επίσης θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ και στους πρωτοπόρους, όπως τον Αντώνη τον Παλαιό, που ξεκινήσανε την ομάδα του Παμιλιακού, που δεν τον θέλανε τα σωματεία, γιατί το θεωρούσαν ταλαιπωρία να έρθουν, και κάναμε μεγάλο αγώνα τότε και τον καθιερώσαμε στα πρωταθλήματα. Και μετά πήρε τη σκητάλη, βέβαια, ο Μιχάλης με τα παιδιά και τον αναβάθμισαν. Εδώ είναι πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Και είμαστε πολύ, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι θα περάσει αυτή η λέλαπα, αυτή η πανδημία, θα στρώσουν τα πράγματα και για τα παιδιά και για μας, και φέτος θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά και ποδοσφαιρική αλλά και ανθρωπίνη. Μια νορμάλ χρονιά. Μια νορμάλ. Σε ένα καταπληκτικό χώρο, θα λέγαμε εδώ, έτσι, αναβαθμισμένη πολύ η κλήρωση. Θα πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Εδώ έχουμε ξανακάνει εμείς εκδηλώσεις. Σαν ΕΠΣΗ. Σαν ΕΠΣΗ και με τον Παμιλιακό. Εδώ κάναμε σχολή. Εδώ ήταν ο κύριος ο Βασάρας, είχε έρθει. Μιλάμε για κλήρωση, δεν έχει ξαναγίνει όμως. Όχι. Κλήρωση, όχι. Κλήρωση είναι η πρώτη φορά που έγινε εδώ. Αλλά έχουν γίνει άλλου είδους. Πάντα δηλαδή μας παραχωρείται ο χώρος και είναι στολίδι δηλαδή για τις Κυκλάδες ένας τέτοιος χώρος, και ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους που μας δείχνουν εμπιστοσύνη και στο Παμιλιακό και σε εμάς, και μας παραχωρούν το χώρο για να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, που πιστεύω ότι είναι καλές. Ποια είναι η ευχή για το 9 χρονιά? Η ευχή πρώτα απ' όλα να είμαστε καλά. Και το δεύτερο, να δούμε κάτι καλύτερο. Εγώ, ξέρεις, έχω μια σχέση ιδιαίτερη με την ΕΠΟ. Απογοητεύτηκα πολύ αυτή την κατάσταση, από αυτά που συμβαίνει. Θέλω να δω μια ομαλοποίηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φυσικά μια άνοδο του Κυκλαδίου ποδοσφαίρου. Ωραία. Η καλύτερη ευχή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.